Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης, σήμερα κοντά μας ο Κωνσταντίνος Ζάγιαρης. Χαίρετε. Πριν περάσουμε και αναλύσουμε την 7η αγωνιστική των play-off, μπαίνετε στο site του Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία, κλασικά, είναι δεκάδα της αγωνιστικής, σύστημα 4-4-2. Έχουμε μόνο 3 μάτς σήμερα, θα αναλύσουμε μόνο την 7η αγωνιστική των play-off. Τερματοφύλακας, δυσκολεύτηκα, κατέληξα στον Πασχαλάκη για τις δύο αποκρούσεις που έχει στο μάτι τον Παναθηναϊκό, κυρίως στο φάουλ που πήγε να τον. Του Μπουζούκη. Του Μπουζούκη. Το ξαφνικό, ναι. Τον είδε και ο μικρός εκτός θέσης. Την έκανε την μπάλα στην απέναντι γωνία. Εντάξει, πετάχτηκε ο Πασχαλάκης, το έβγαλε σταθερός, καλός. Κράτησε το 0. Δεν είχαμε στον τέρμπι πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες. Δεν είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά ναι, νομίζω ότι από όλους τους υπόλοιπους μπαίνει στην 11. Τετράδα της άμυνας. Εδώ έκανα μια παρασπονδία. Ναι. Δεξιά ο Τωροσίδης, αν και έπαιξε αριστερό μπακ στο μάτς με τον. Έβγαλε την ασίστ με το δεξί. Σε σώζει. Εντάξει, ως δεξιμπάκ τον έχουμε μάθει. Ωραία. Μετά από 5 μήνες στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Αριστερά ο Ζαγαρίτης του Παναθηναϊκού, ο νεαρός. Και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Σβάρνας και Ίγκασον. Ο Ζαγαρίτης πολύ καλός αριστερά. Βέβαια πήρε τη θέση του Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος πήγε δεξιά για τις ανάγκες του παιχνιδιού. Εντάξει, τραυματίστηκε κιόλας το παιδί που έχει κάνει πολύ καλή σειρά των play-offs. Στα στόπερ ο Σβάρνας που έχει και το δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ στην προώθησή του. Ο Ίγκασον ήταν ένας από τους δύο που ξεχώρισαν στον ΠΑΟΚ το δεύτερο, το οποίο μετά είναι στα χαφ. Οπότε, ναι, νομίζω δίκαια πάνε στην δεκάδα. Στην τετράδα των χαφ, δεξιά Φετφατζίδης, αριστερά Μασούρας και στον άξονα Κρίστιτσιτ και Αλεξανδρόπουλος. Έχεις βάλει δύο σκόρερ. Δύο σκόρερ με τον Μασούρα να έχει βάλει δύο γκολ. Δύο γκολ ακριβώς. Το Φετφατζίδης έχει τον γκολ του Άρη. Πολύ καλό. Από την κανονική ροή λες ότι είναι εκπληκτικό, αλλά τελικά έχει βρει μπάλα. Λίγο έχει αλλάξει την πορεία. Αλλά εντάξει, ήταν και άτυχο στο πρώτο ημίχρονο, έχει δοκάρει ο Φετφατζίδης. Γενικά ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Και είναι η εμφάνισή του μετά το ναυάγιο της μεταγραφής που θα έπαιρνε και σωστά. Αναγκάστηκε να παίξει πάλι στην 11 του Άρη. Και από εκεί πέρα έχουμε Κρίστισιτς στην ΑΕΚ. Ακόμη ένα καλό παιχνίδι στον άξονα. Και Αλεξανδρόπουλος, το παιδί έδειξε και για ακόμα ένα παιχνίδι τι μπορεί να κάνει. Δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι. Ωραίος διασκελισμός, κουβαλάει την μπάλα, κρατάει το κεφάλι ψηλά, είναι ψύχρεμος. Για την ηλικία του είναι πολύ καλό αυτό και για το χώρο που παίζει. Και πάμε στο επιθετικό δίδυμο, εδώ ήταν πολύ εύκολη επιλογή. Δύο σκόρερ, ο Χασάν και ο Ολιβέιρα. Ολιβέιρα, πλασέ κλάσης, εντάξει, το παιδί έχει παίξει και Premier League, έχει βάλει αρκετά γκολ ήδη στο πρωτάθλημα, πάει για μία από τις καλύτερες χρονιές του. Τρία γκολ στις δύο προηγούμενες, στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play-off, έχει βάλει δύο στον Άρη στον Βικελίδης, ένα ακόμα τώρα με τον Όφη. Έχει και τον συγκινητικό πανηγυρισμό, νομίζω θα τα πούμε αργότερα, και τον Χασάν, το παιδί είναι striker. Ξέρει να κάνει πολύ καλά να σκοράρει, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Βέβαια, χάνει το πολύ εύκολο στο 0-0. Δεν ακουμπάει την μπάλα για να βάλει ένα πολύ εύκολο γκολ. Δεν χρειάζεται να ρεφάρει με ένα ωραίο πλασέ. Οπότε βάζει και το πέναλτι που είχε τρία σερί άστοχα ο Ολυμπιακός γενικά. Το πέναλτι το οποίο επίσης ήταν χαμηλό, ήταν λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, πήγε εκεί που έπρεπε σημασία να πάει. Έχει να μετράει το πέναλτι. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Επιλέγουμε μαζί τη στιγμή της αγωνιστικής. Πρώτη φωτογραφία από το μάτσο Βικελίδης Άρης Ολυμπιακός. Μπακαλιάνης Φετφατζίδης. Ο μικρός έχει σκοράρει, αλλά νωρίτερα πριν εκτελεστεί το κόρνερ, ο Φετφατζίδης λέει: το έχεις μικρό. Και του λέει ο Μπακαλιάνης: για κοίταμε. Και στα καπάκια σκοράρει. Και το χέρι το μικρός και καλά κάνει παρά την ήττα. Το γκολ του χαμογέλασε. Σωστά. Ναι, οπότε. Okay, εντάξει, 19 χρονών είναι. Τρίτο ναι. Μάτς με τον Άρη, βάζει και γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Okay. Δεύτερη φωτογραφία, τα νεύρα του Φεραίρα. Τον είχαμε και σε προηγούμενη εκπομπή που κλώτσαγε τα μπουκάλια. Ναι. Τώρα βάραγε τον πάγκο. Δεν του βγαίνει τίποτα φέτος στον πάγκο, ειδικά στα play-off. Ακόμα μια κακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, ακόμα ένα κακό αποτέλεσμα δεν που τον αφήνει και πίσω στη δεύτερη θέση. Δεν του βγήκαν πολλά γενικότερα στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Προς το δεύτερο ημίχρονο ανέβη και πήρε μέτρα ο ΠΑΟΚ, πίεσε λίγο τον Παναθηναϊκό, αλλά και πάλι ήταν ανούσιο όλο αυτό. Οπότε και οι αντιδράσεις του γενικότερα στον ΠΑΟΚ ήταν τέτοιες απογοήτευσης. Και τρίτη φωτογραφία, την προανήγγειλη ουσιαστικά, είναι τον γκολ του Ολιβέιρα και η αφιέρωση στο μικρό του Σαρδέλη. Πήγε στον ΠΑΟΚ, πήρε τη φανέλα του μικρού. Ο μικρός, να πούμε, έπαθε κάταγμα κνήμης. Όλοι οι Άκοι ήταν κοντά του, έβαλε τον γκολ Ολιβέιρα, το αφιέρωσε στον Πιτσιρικά, έχει τη σημασία του γιατί δεν είναι και ένας παίκτης που ήταν μόνιμα στην πρώτη ομάδα. Μιλάμε για ένα 18-19χρονο παιδί. Και χρειάζεται και μήνες τώρα για να επιστρέψει. Είναι σοβαρό σημείο. Κάτι τέτοια ναι, νομίζω ότι βοηθάνε πολύ τα παιδιά, τα νεαρά και είναι και παίκτης ο οποίος ίσως να τον ήξερε ο μικρός και από πριν, από την Όριτς, από το πέρασμά του. Η Premier League ούτως ή άλλως είναι λαμπερή. Είναι ωραία τέτοια οικογενειακά στιγμιότυπα από ομάδες που δείχνουν ότι υπάρχει ενότητα και τα παιδιά θα πάρουν τη δύναμη που πρέπει. Πού καταλήγεις?
Πού καταλήγω. Θα πάμε στον Ολιβέιρα. Ναι, ναι. Ήμουν ανάμεσα σε Μπακαλιάνη και Ολιβέιρα, ναι. Αλλά εντάξει. Ο Ολιβέιρα έβαλε τον γκολ. Ο μικρό την πήρε τη χαρά του για τη σκόρα. Ο άλλο μικρό είναι τραυματία, είναι στο κρεβάτι του πόνου. Οπότε η αφιέρωση ήταν όμορφη. Οπότε στιγμή τη αγωνιστική η αφιέρωση του Ολιβέιρα στον νεαρό Σαρδέλη. Τρίτη και τελευταία κατηγορία. Ο MVP τη αγωνιστική. Αυτή τη φορά θα πάμε στο πιο σημαντικό μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκού και θα πάμε στον πιτσιρικά τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο που έχουμε διαβάσει ήδη αρκετά. Έκανε η αλήθεια πολύ καλό μάτς. Δείχνει ότι μπορεί να σταθεί παρά τον νεαρό της ηλικίας του βασικό στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι έπαιξε και με τον Ολυμπιακό, έπαιξε και με τον ΠΑΟΚ. Η ψυχραιμία του, ο τρόπος που μπορεί να κατεβάσει την μπάλα, ο τρόπος που παίζει, έχει αυτό το aggressive στοιχείο στο παιχνίδι του και στην άμυνα που θα παίξει και πώς θα τρέξει στον αντίπαλο και πώς θα βγάλει μπροστά την ομάδα. Και νομίζω ότι από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα είναι το χαμόγελο του Δόνη τη στιγμή που τον κάνει αλλαγή και πάει να τον χαιρετήσει στον πάγκο. Καταλαβαίνει εκεί ο μικρός ότι έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Οπότε και ο προπονητής έχει δικαιωθεί. Αλλά νομίζω ότι η μερίδα του λέοντος πάει στον Πιτσιρίκο που στην Τούμπα πήγε και έκανε ένα τέτοιο παιχνίδι στον άξονα. MVP τη αγωνιστική λοιπόν, ο νεαρός Παναθηναϊκός, ο Τύρης Αλεξανδρόπουλος. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.